ότι τότε πρωτοδούλεψα με τον Ανέστη Βλάχο, που είναι ένας θρύλος των ελληνικών ταινιών. Είναι ένας από τους κακούς του ελληνικού σινεμά. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ καλός ο άνθρωπος αυτός. Και παίξαμε τότε αυτό το μεγάλο ρόλο. Έπαιζε το Ζητιάνο και εγώ τον Παραγιώτου. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το βιβλίο, όταν ήμουν μικρός, το είχα διαβάσει. Και είχα πει μέσα μου ότι αν γινόμουν ηθοποιός να το έπαιζα αυτό, και το έπαιξα. Ναι. Το Μουτζούρι, αυτό το μικρό παιδί που πέθανε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχω τη μεγάλη χαρά μετά από τόσα πολλά χρόνια να ξανασυνεργάζομαι με τον Ανέστη Βλάχο, αυτή τη φορά στην ταινία. Και θα κάνει τον ενωματάρχη του χωριού, έναν φασίστα τρομερό. Και έτσι είναι, ξέρεις, πολύ. Μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια έχουν περάσει, να ξαναδουλεύεις με έναν άνθρωπο τόσο σημαντικό. Δεν πρέπει να μην σας πω και τους υπόλοιπους ηθοποιούς της ταινίας. Βεβαίως. Από άνδρες είναι και ο Τάσος ο Παλατζίδης. Γυναίκες είναι η Στεφανία Ιγουλιώτη, η οποία είναι μία από τις θριαμβεύτριες της Επιδαύρου, γιατί έπαιξε την Ηλέκτρα με τρομερή επιτυχία πριν από δύο καλοκαίρια. Η Ντίνα η Μιχαηλίδη, η Κόρα η Καρβούνη, ο Σπύρος ο Θεοδόσης, ο Στέλιος ο Καλαθάς. Είστε πολύ καλό cast, όπως λέμε στη γλώσσα μας ηθοποιών, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πολύ καλό cast και πάρα πολύ καλό cast νέων ηθοποιών. Δηλαδή παίζουν πάρα πολύ νέα παιδιά μέσα. Όλοι αυτοί που θα κάνουν τους νέους αντάρτες τότε και τους ανθρώπους του χωριού, είναι πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια, πρέπει να σας πω, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις έργο εποχής. Βεβαίως. Τα ανέλαβε ο Σάββας Πασχαλίδης, που είναι πρώην ηθοποιός και είναι από τους καλύτερους ανθρώπους πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και ο οποίος με εντυπωσίασε, διότι έχει βρει τόσες πολλές φωτογραφίες εκείνης της εποχής και θα κάνει ακριβώς την εποχή. Και όχι αυτό που έχουμε δει στη Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, να βλέπεις το 40 με τη Βουγιουκλάκη. Πρώτο δείγμα kids με αφέλεια ξανθό μαλλί και μίνι φούστα το 40. Ξέρετε πώς ήταν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν εμφανιζόταν μία σε ένα χωριό έτσι, θα λέγανε τι είναι αυτή τώρα, πουτάνα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να βγαίνεις έτσι σε μια ταινία εποχής. Δηλαδή. Ξεσπάθωσε σήμερα. Δεν φοράω. Α, να σας πω, εγώ δεν τα λέω αυτά για να με παίζουν οι άλλοι. Χαίστηκαν θα με παίξει ο Λάκης ή ο Θέμος ή οποιοδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Τα λέω γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να κάνεις ταινία εποχής και να φοράς μίνι φούστα του 40. Δεν φοράγανε αυτά τα ρούχα. Η Βουγιουκλάκη. Να μην πω άλλη κακή λέξη. Δεν βγαίναν έτσι όπως φόρωσε η Βουγιουκλάκη τότε. Η Βουγιουκλάκη. Λες δεν φοράγανε μίνι το 40 στα χωριά επάνω της Ηπείρου και της Ελλάδας. Ωραία, μια ερώτηση. Δεν είχαν δει μια φωτογραφία. Η Βουγιουκλάκη δεν το έκανε αυτό. Μίλαγα προχτές, να σου πω κάτι. Μίλαγα προχτές με τον Γιάννη Δαλιανίδη και μου έλεγε: εμείς της λέγαμε να μην τα βάλει. Εκείνη όμως έλεγε: όχι, εγώ αυτό θέλω να βάλω. Ναι, αλλά εγώ μπορώ να κατανοήσω κάτι, παιδιά. Ότι ο Σταρ κάνει ό,τι θέλει. Κάτι το οποίο το έχω. Δηλαδή που το ξέρω, ότι οι Σταρ έχουν και λίγο το ακαταλόγιστο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν κάνεις μια ταινία η οποία θα μείνει SAE, δεν μπορεί να φοράς μείνει φούστα 40. Και να σας πω κάτι. Εγώ κατηγορώ την Αλίκη, την οποία ξέρεις πώς την έχω μέσα μου, σαν θεά. Αλλά αφού έκανε ό,τι της. Για να καταλάβεις ότι έχουν το ακαταλόγιστο έτσι όπως είναι ο Αλέξης, όπως το λέει. Άμα εσύ τώρα του λέει στο Αλέξη, δουν έρθει να παίξει την ταινία που θα παίξει εσύ που θα κάνετε για τον πόλεμο, ο Αλέξης, αν δεν του δίνετε βέ, δεν θα βγαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ στον πόλεμο θα έβγαινες έτσι. Με βέ θα έβγαινε. Θα έβαζε το χακί το, και την κάπα και την καπαρτίνα, αλλά από μέσα θα ήταν η φανέλα βέ. Γιατί, αλλιώς δεν θα μπορούσε. Για να φέρετε το στήθος σου. Όχι, για το βυζί. Γιατί θα φόραγα και τώρα κολλητό και θα ήταν. Θα να σου πω κάτι, αν πήγαινε σε casting για ταινία του 40, δεν θα σε παίρνανε με τίποτα. Ακόμα και να σου πω γιατί. Γιατί τέτοιο τύπο δεν υπήρχε το 40. Θέλω να σα πω κάτι, ότι εγώ κάνω μόνο για. Δηλαδή, ο να ύπνος παίξω. Το βράδυ. Ο ύπνος με παίρνει. Σε μοντέρνα πράγματα βεβαίως και θα έπαιζε. Ναι. Ή θα σε ντύνανε, θα σε χουχουλώνανε να μην φαίνεται το bodybuilderούδικο. Ναι. Διότι το bodybuilderούδικο στυλ δεν υπήρχε ούτε το 50, ούτε το 40, ούτε το 20. Μα δεν ήταν ξερακενή και λυψή. Μα άνθρωποι. Μετά το 75, μετά τη γέννησή μου ήρθε αυτό το πρότυπο του αυτό. Άντρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι και ο Ροδόλφο Βαλεντίνο δεν ήταν έτσι. Ήταν να τον κλαίνει Ρέγκε. Ναι. Ξερεξιά. Είδε, αλλά ήταν Ροντόλφο. Τι είναι το Ροντόλφο, δεν ήταν Αλέξανδρος. Ήταν άλλο το πρότυπο τη εποχή τότε. Ο Αλέξανδρος, παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε, είναι ένας. Πάντως, ο άνδρας πώς νομίζω ότι πρέπει να είναι τώρα σε αυτή την εποχή. Άντρας. Εσύ. Δεν ρώτησες. το εξωτερικό του στυλ. Ναι. Να προσέχει πολύ την εμφάνισή του, να είναι γυμνασμένος. Ενώ να είναι λεπτός, να είναι μεσαίος ή να είναι λίγο πιο
πιο παχής. Παχής με τίποτα. Ναι. Το πάχος καταρχήν κάνει κακό στην υγεία. Εντάξει, το να είναι γυμνασμένοι άνθρωποι είναι ωραίο. Το να είναι γυμνασμένοι είναι στα ωραίο. Στα κιλά δηλαδή σε τον Αλέξη είναι καλό. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης έπρεπε να είναι λίγο πιο... Είδες, έχουμε άλλη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης είναι πολύ καλός τώρα και με παραπάνω κιλά εμένα μου αρέσει. Το ξέρω. Δηλαδή να παχύνει κι άλλο. Εμένα μου αρέσει τα κιλά στον άντρα. Γιατί εσύ, παιδί μου, είσαι γυναίκα. Είστε στον άντρα το απόλυτο αξιωματικό. Το θέλω άντρα-άντρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άντρα για άντρα. Εννοείται. Πάμε τώρα. Μέχρι να το συζητήσουμε λίγο αυτό, να σας δώσω ένα απόσπασμα καταπληκτικό από το Σπύρο Μπιμπίλα, που πραγματικά είναι από τους πιο ωραίους ρόλους που κατ' εμέ, σαν κριτικό θεάτρο πάντα μιλάω. Α, ναι, και εμένα μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Έχει κάνει στο παρελθόν και νομίζω ότι έχει να πει πάρα μα πάρα πολλά. Συν 16 ετών και το νυχθέντα ένοχο Ελευθέριο Μακράκη εις κάθριξην 18 ετών. Πρέπει να πεθάνετε κι εσείς καθάριλα! Σκοτώσατε τον πατέρα μου! Σκοματιάσατε τον Χριστό! Όχι, Δήμαρχε! Φύγε από τη μέση, δημοσιογράφη! Δώσ' μου το πλούσιο, παρακαλώ! Πρέπει να πεθάνουν, το καταλαβαίνεις! Μου το ζήτησε ο πατέρας μου! Μου το ζητάει κάθε βράδυ με χίλιες φωνές! Παρεκδίκησε, Δήμαρχε! Σκοτώσε τους, παιδί! Παρεκδίκησε! Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με! Σκοτώσε τους! Σκοτώστε τον πατέρα μου! Σκοματιάστε τον Χριστό! Αφήστε με! Σκοτώστε τον πατέρα μου! Σκοματιάστε τον Χριστό! Αφήστε με! Αφήστε με! Πρέπει να πεθάνουμε, το καταλαβαίνετε! Σκοτώστε τον πατέρα μου! Σκοματιάστε τον Χριστό! Αφήστε με! Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνετε. Δεν θα φάω εδώ. Άντε, πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, το μακρινί. Δεν είναι κάτι, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Σας παρακαλώ. Τι συνέβη, κύριε Ταγματάκη, ποιος είναι ο νεαρός? Είναι ο γιος του πρώτου ιεροκάμενου που σκοτώθηκε. Του Κλειδαρά Βαγιανού. Πρέπει να πεθάνουμε, το καταλαβαίνετε! Ησύχασε, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Πες τους να μ' αφήσουν. Εσύ είσαι φίλος μου. Και βέβαια είμαι φίλος σου. Ησύχασε. Ηρέμησε και θα σε αφήσουν. Μην με σφίγετε τόσο πολύ, με πονάτε! Μην το σφίγετε, μην το πονάτε, σε παρακαλώ. Πρέπει να ειδοποιηθεί ένας γιατρός. Να του δώσει κάτι να ηρεμήσει. Το παιδί δεν είναι καλά. Πώς είσαι, αγόρι μου? Πονάνε έτσι που με σφίγουν. Εντάξει, μην το κρατάτε σφιχτά. Φαίνεται καλό πολύ κάτι. Έλα, αφήστε. Έλα, αφήστε το. Ήρεμψη. Δώστε μου το περίστατο. Πήγε να ειδοποιήσει το πρώτο βοήθειο. Εσύ περίμενε εδώ. Αυτό το όπλο ήταν του πατέρα σου, παιδί μου. Όχι.